Φέτος έχουμε την επανένωση των γυναικών, γιατί, καλησπέρα σας κιόλας, το 2020 δεν έγινε λόγω COVID και πέρυσι 2021 το κάναμε και ήταν πάρα πολύ μικρό, επειδή είχαμε πάρα πολλούς COVID νόμους, όχι κόμμες μαζί, όχι, όχι. Ήρθε ένας μικρός αριθμός γυναικών, φέτος γίνεται, είναι μεγάλο, περιμένουμε κάπου 1.200 γυναίκες. Δεν υπάρχει κρεβάτι στην αιρεσό αυτή τη στιγμή. Έχουν εγκαιστεί τα σπίτια πάνω στην αιρεσό. Όσοι τα ξέρεις αυτά, γιατί είσαι από το μέρος μας. Έχουμε αρχίσει και πηγαίνουμε προς τα βάρη. Και άμα είχαμε και άλλα 50 ξενοδοχεία, θα τα γεμίζαμε. Έχουμε και Αμερικάνες. Πρώτη φορά έχουμε ένα μεγάλο νούμερο γυναικών από Αμερική, οι οποίες είναι κάπου 60 άτομα. Δεν είναι πολλά στα νούμερα, αλλά στα 1.260 για Αμερικάνες είναι. Γιατί σκέψου να έρθει στην Αμερική τώρα για το φεστιβάλ. Και επειδή κάνουν τόσο μεγάλο ταξίδι, δεν θα είναι μόνο 2 εβδομάδες, θα μείνουν ένα μήνα. Ξεκινάμε αύριο τελικά, είναι για 2 εβδομάδες. Το πρόγραμμα είναι γεμάτο από τις 8 το πρωί έως τις 3 τα ξημερώματα. Ξεκινάμε με την έναρξή μας που είναι αύριο, έτσι. Γίνεται στο Θερινό Σινεμά. Παίζουν δύο δυνατές DJ, μία η κυρία Ρήτου, η οποία είναι από το BBC του Λονδίνου. Οπότε έχουμε το εγγλέσικο από Αγγλία και έχουμε και από την Ολλανδία, τη DJ Smile. Οπότε πάμε δυναμικά. Γενικά κάθε μέρα γίνονται διάφορα και στο σινεμά, διάφορες ταινίες, διάφορα δρόμενα. Μια μεγάλη δυνατή συναυλία είναι την Τρίτη, στο σινεμά πάει στις 13 Σεπτεμβρίου. Έρχεται η κυρία Stars, που είναι πολύ γνωστή. Τραγουδάει με τους Pink του Λονδίνου. Και άλλο ένα μεγάλο όνομα, θα έλεγα, είναι στις 20 Σεπτεμβρίου, που έχουμε φέρει από την Indra Kane, η οποία είναι Ελληνίδα, αλλά έχει εγγλέσικο στίχο. Η Ρεζός είναι έτοιμη. Τα μαγαζιά είναι κουρασμένα από τον Αύγουστο, γιατί για άλλη μια φορά η Ρεζός είχε πάρα πολύ κόσμο. Συνεχίζει και θα πάει ως τέλος Σεπτεμβρίου. Για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ παρατείνει την τουριστική περίοδο. Παρατείνει. Εκεί που όλα τα άλλα νησιά κλείνουν τέλος Αυγούστου, εμείς καταφέραμε να κάνουμε το Σεπτέμβριο-Αύγουστο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δωμάτιο και αν βρεθεί δωμάτιο είναι στην τιμή των 50 με 60 ευρώ μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου. Στις 26 Σεπτεμβρίου θα πέσει στα 20. Οπότε είμαι πολύ περήφανη. Είμαι ντόπια. Είμαι περήφανη αυτό που κάνω, δεν είναι εύκολο, το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Τα κορίτσια έρχονται, είναι ένα σημείο συνάντησης. Εδώ έχουν γεννηθεί δυνατές φιλίες, δηλαδή η κοπέλα από την Νορβηγία έρχεται εδώ και δίνουν ραντεβού για να ξανασυνδεθούν. Είναι ένα ραντεβού, γυναίκες μαζί, δεν μπορώ να σκεφτώ, είναι και ειδικά φέτος μετά το COVID. Ποιο είναι το feedback που λαμβάνετε, τι σας λένε αυτές οι γυναίκες που έρχονται τώρα και συναντιούνται ξανά στην ΕΡΕΣΟ? Το περιμένανε, δηλαδή και τώρα ειδικά που δεν έχουμε COVID, δηλαδή έχουμε αλλά δεν έχουμε, ας πούμε, και μπορεί να αγκαλιαστεί, δηλαδή δεν έχουν ειδωθεί για 2-3 χρόνια και μιλάνε μόνο στο τηλέφωνο. Και μπορεί να είναι και πιο κοντά. Αυτή η απόσταση ήταν πολύ στενάχωρη και διαχώρισε πολλά άτομα. Τώρα αισθάνονται καλά. Και κάπου αυτό λέμε reunion, αν το δεις στο ίντερνετ, είναι επανασύνδεση όλων μαζί. Το φεστιβάλ είναι το γυραιότερο της Ευρώπης ηλικιακά. Έτσι. Θέλουμε λίγο να το ανοίξουμε και για πιο νέα άτομα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι 45 πλάς, έτσι, 45 συν 70. Κάνω κάποια προσπάθεια να ανοίξει και λίγο σε πιο νεανικό κοινό, γιατί και εμείς μεγαλώνουμε. Και εμείς πρέπει σιγά σιγά να αποσυρθούμε, να συνεχίσετε εσείς. Οπότε η Ρεζός, όπως καταλαβαίνεις και ξέρεις, είναι για όλους. Η ενέργεια αγκαλιάζει όλους, ανεξαρτήτου ηλικίας, σεξουαλικότητας και οτιδήποτε είναι ο καθένας. Αλλά σιγά σιγά πρέπει να έρχονται και καινούργια άτομα να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Και το κάνουν και πιο καλύτερα, διαφορετικό.